Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Θα ξεκινήσουμε με τη μεγάλη φωτιά στον ομό Ηλίας, μια φωτιά που ξεκίνησε ουσιαστικά στις 3.30 περίπου σήμερα το μεσημέρι από την περιοχή Μακρίσια σε δασική έκταση, επεκτάθηκε στα Κρέστενα, απειλήθηκαν σπίτια, το δηληστήριο και κατασκήνωση που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα τώρα που μιλάμε, καίγονται σπίτια στην Σκυλικουντία, ενώ η κατασκήνωση στη Φρίξα έχει ήδη εκενωθεί. Η μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά στην Ηλία με τα Κρέστενα να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, αντιλαμβάνεστε, έχει κινητοποιήσει συνολικά όλον τον μηχανισμό από το κέντρο της Αθήνας έως τον μηχανισμό που υφίσταται στον ομό Ηλίας. Απόκοσμες εικόνες, όπως θα δείτε και στο σχετικό ρεπορτάζ που δείχνουμε, στην πόλη στα Κρέστενα με ένα σύννεφο μαύρου καπνού να έχει καλύψει τα πάντα. Συγκεκριμένα εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, το μεσημέρι στην Ηλία και λίγο πριν τις 5 το απόγευμα άρχιζε να πλησιάζει προς τα Κρέστενα. Ζητήθηκε λίγο πριν τις 5 η προληπτική εκένωσή της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε, απειλούνταν το δηληστήριο, τα πρώτα σπίτια της περιοχής, ειδού η εικόνα, αλλά και μια κατασκήνωση σε κοντινή απόσταση. Επίσης, πάντα κατά πληροφορίες, υπήρξε εντολή για προληπτική εκένωση, δόθηκε και για το χωριό Γρήλος, καθώς και για την κατασκήνωση της Φρίξας, η οποία πλέον έχει εκενωθεί, όπως προείπαμε. Στις 3.30 στην περιοχή Μακρισίων σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε η φωτιά. Φυσικά και δυστυχώς πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις. Ο Δήμαρχος Κρεστένων, ο Διονύσης Μπαλιούχος, τόνισε ότι έχει ζητηθεί από τους κατοίκους τα Κρέστενα να απομακρυνθούν έγκαιρα από την συγκεκριμένη πόλη, καθώς η κατάσταση ξέφυγε και ξέφυγε πολύ γρήγορα και υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος και για την υγεία των ανθρώπων. Μόνο ένας κάτοικος αυτή τη στιγμή έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Φυσικά οι κάτοικοι στα Κρέστενα στην Ηλία άρχισαν μετά την εντολή και του Δημάρχου να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, με ολόκληρη την περιοχή, όπως φαίνεται στα βίντεο, να έχει καλυφθεί από αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού. Στο ξεκίνημά της δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα τα οχήματα της πυροσβεστικής και ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούν ήδη από την ώρα που προείπαμε έως και τώρα. Μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά πήρε όμως μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους της περιοχής. Αναλυτικά πρέπει να πούμε ότι τα απόγευμα επιχειρούσαν, τώρα έχουν αυξηθεί 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου, ενορύψεις πραγματοποιούσαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται ακόμα και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, έως ότου πέσει το φως της ημέρας, προσπαθούν να ανακόψουν τη φωτιά και στη συνέχεια να την οριοθετήσουν. Οτιδήποτε υπάρχει και μπορούμε να πούμε ως νέο επ' αυτού, θα σας ενημερώνουμε σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς το τελευταίο 24ωρο είχαμε 50 εστίες σε δασικές και όχι μόνο ζώνες ανά την επικράτεια. Στη Λέσβο είχαμε αναζωπυρώσεις, εκενώσεις οικισμών και όχι μόνο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι η εικόνα από σκάφος του λιμενικού σώματος μέσα από την θάλασσα της μεγάλης πυρκαγιάς στα Βατερά Λέσβου που ξέσπασε το Σάββατο. 9 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν με την βοήθεια του λιμενικού από παραλία. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια του οικισμού. Πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, μαζί με εναέρια μέσα αλλά και ενισχύσεις που έφτασαν από την Αττική, έχουν εντατικοποιήσει από το πρωί της Κυριακής τις προσπάθειες
ώστε να μην επιστρέψει η φωτιά στο άκαυτο τμήμα του οικισμού. Τέταρτο 24ωρο αγωνίας και στον Εύρο, όπου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, έχοντας κάνει ήδη στάχτη χιλιάδες στρέμματα ενός σπάνιας χλωρίδας και πανίδας δάσους. Στην διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να εκενωθεί ο οικισμός της Δαδιάς, ενώ από τα ξημερώματα βρέθηκε επιτόπου κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη. Δίνεται μια μεγάλη μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις δασικές υπηρεσίες, τους εθελοντές, την τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, για να σωθεί το εθνικό μας πάρκο. Το μεγάλο σύμβολο σε ό,τι αφορά το φυσικό μας περιβάλλον, για το οποίο ενδιαφέρεται και όλη η Ευρώπη. Πάνω από 50 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν αυτές στην Βρυσούλα Πρεβέζης και την Καλονή Τριζίνας. Το τελευταίο χρονικά ανησυχητικό μέτωπο ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην Ζωφριά των Άνω Λιωσίων του Δήμου Φιλής, όπου άμεσα κινητοποιήθηκαν πάνω από 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για την Δευτέρα πολύ υψηλός κίνδυνος υπάρχει για την Αττική, την Κεντρική και Νότια Εύβοια και περιοχές της Βιωτίας, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε κυριολεκτικά δραματικές στιγμές που βίωσαν κάτοικοι της Βρύσας στη Λέσβο κατά την εκένωση του χωριού τους. Αυτοί οι κάτοικοι έχουν περάσει έναν εφιάλτη τα τελευταία χρόνια. Η Βρύσα, θα θυμάστε άπαντες, λογίζεται ως σεισμόπληκτη περιοχή. Είχαν πέσει τα σπίτια, κάποιοι τα εγκατέλειψαν για πάντα, κάποιοι άλλοι τα έφτιαξαν από την αρχή και τώρα καίγονται. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είμαστε στο λεωφορείο που περιμένει έξω από τη Βρύσα. Έχει έρθει λίγος κόσμος, οι περισσότεροι φεύγουν με τα δικά τους οχήματα. Γεια σας. Τι έχετε πάρει μαζί σας? Φάρμακα τσιγάρα. Φοβάστε για το σπίτι σας? Γιατί μη στεναχωριέστε, είπανε ότι είναι προληπτικό. Μόνοι είστε μόνοι? Το σπίτι σας είχε πάθει ζημιά στη Βρύσα. Τώρα το είχατε ξαναφτιάξει? Γεια σας. Φεύγετε. Μόνοι είστε? Εντάξει. Πάντως όλοι λένε ότι είναι δύσκολο να πάει στο χωριό και ότι γίνεται προληπτικά. Βλέπετε τη φωτιά, βλέπετε τον καπνό και... Ναι. Πάμε, δεν θέλουμε να αναστατώσουμε τον κόσμο. Πάμε να δούμε και ένα ρεπορτάζ το οποίο σχετίζεται με την πυρκαγιά στη Λέσβο, στα βάτερα της περιοχής. Υπάρχουν δύο ιερείς που κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιά δίδουν τον εαυτό τους τον ίδιο κυριολεκτικά για να βοηθήσουν με στόχο την κατάψευση των φωτιών. Σας έγραψα. Άσε καλά. Ήρθατε να εξαποστάσετε λιγάκι? Επιστρέφουμε στο μέτωπο μετά από μια ξεκούραση 2-3 ώρων. Από χθες είστε πάτερ στο μέτωπο? Μέχρι τις 6 ώρα. Παπάς ή πυροσβέστης? Και τα δύο. Σήμερα λειτουργήσατε? Όχι. Είχα παραρρυπνή τρόπο. Για πείτε μας για όλο αυτό που κάνετε. Αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε το νησί μας, οπότε πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας. Και είμαστε παρόν σε οτιδήποτε κάτι χρειάζεται. Υπήρξε κάποια στιγμή χθες ή σήμερα που να σας δυσκόλεψε λίγο και να νιώσατε ότι λυγίζετε? Όχι. Πώς ασχολείστε τώρα με την πυρόσβεση?
Το ήθελα από μικρό, ήμουν εθελοντής πυροσβέστης. Τελευταία από το 18 και μετά έχω κάνει και ταυτότητα εθελοντή, οπότε... Είστε σε κάποιο σωματείο ή ανεξάρτητα? Είμαστε στο Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου, αλλά συνολικά είμαστε 7 ιερείς που ασχολούμαστε με το πυρόσβεση, οπότε είμαστε και μια ομάδα της Μικροπόλεως. Μάλιστα. Από πού είστε, για πείτε μας. Καταγωγή μου είναι από Ασώματο και είμαι ιερέας του Ναφάλουνα και μένω Παναγιώτη. Μάλιστα. Τι άλλα, πείτε μας, πώς σας φαίνεται το μέτωπο? Εντάξει, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πιστεύουμε ότι σήμερα ή αύριο θα περάσουμε. Τώρα πού θα πάτε, τώρα που θα φύγετε από εδώ? Όπου μας χρειαστούν η υπηρεσιακή υπηρεσία. Χρήσα ή Σταυρό? Όπου μας πούνε. Όπου πάρουμε εντολές. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι πλούσιο. Η ασφάλεια πατρών συνέλαβε στον Ερήμανθο, σε χωριό του Ερήμανθου, έναν άνδρα την ώρα που φρόντιζε δεντρίλια κάναβης. Μάλιστα, ο ελόγω άνδρας είχε αναπτύξει δράση παράνομης καλλιέργειας ναρκωτικών, η οποία ήταν συγκεκαλυμμένη. Στο ρεπορτάζ, φυσικά, το αστυνομικό που ακολουθεί, θα δούμε και δύο άλλες ειδήσεις εξαιρετικά δυσάρεστες. Ένας 39χρονος που σκοτώθηκε όταν τον παρέσυρε γιο ταχύ στο Αγρίνιο και ένας 59χρονος στη Λευκάδα, τη σωρό του οποίου βρήκαν οι αρχές μέσα στο βυθό της θάλασσας. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε χωριό του Ερημάνθου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας άνδρας σε ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια ναρκωτικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών πραγματοποίησαν έρευνα σε αγρόκτημα του κατηγορουμένου σε χωριό του Ερημάνθου, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 11 δεντρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε από 2,5 έως 4,5 μέτρα. Ο καλλιεργητής συνελήφθη επαυτοφόρο από τους αστυνομικούς στο αγρόκτημα τη στιγμή που περιποιούνταν τα δεντρίλια. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών. Και από τον Ερήμανθο της Αχαΐας πάμε στο Αγρίνιο της Ετωλακαρνανίας, όπου 39χρονος έχασε τη ζωή του όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, από τους αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έλαβε χώρα χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Αγρινίου Αγγελοκάστρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ένας Έλληνας οδηγώντας αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 39χρονο ημεδαπό άντρα που κινούνταν πεζός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Και κλείνουμε το αστυνομικό δελτίο με έναν 59χρονο που βρέθηκε νεκρός στο βυθό της θάλασσας στη Λευκάδα. Συγκεκριμένα, στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής μεταφέρθηκε ο 59χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Δουκάτου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ενημερώθηκε βραδινές ώρες στις 22 Ιουλίου η λιμενική αρχή Νιδρίου για την ύπαρξη σωρού άντρα στη θαλάσσια περιοχή ακροτηρίου Δουκάτου του νομού Λευκάδας, σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Στην περιοχή μετέβησαν πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο, όπου εντόπισε και ανέσυρε την εν λόγω σωρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για 59χρονο ημεδαπό, ενώ η σωρός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Α Λιμενικό Τμήμα Νιδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας. Στην ανακρίτρια, κυρίες και κύριοι, αύριο η Ρούλα Πισπυρίγκου για τη νέα δίωξη εναντίον της για το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Αύριο το πρωί στις 11 απολογείται συμπληρωματικά η Ρούλα Πισπυρίγκου για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζορτζίνας. Η προσαγωγή της μητέρας των τριών παιδιών που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή θα γίνει νωρίτερα και θα οδηγηθεί στο κτίριο 9
όπου βρίσκεται το γραφείο της ανακρίτριας. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η Ρούλα Πισπυρίγκου μετέβη ξανά στο γραφείο της ανακρίτριας από τις φυλακές Κορυδαλλού μετά τη νέα ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της για την απόπειρα δολοφονίας της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας πριν τελικά το άτυχο κοριτσάκι καταλήξει τον περασμένο Ιανουάριο. Η προφυλακισμένη 33χρονη ζήτησε και έλαβε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να απολογηθεί για τη νέα κατηγορία που της αποδίδεται. Η Πισπυρίγκου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με το κεφάλι ψηλά αυτή τη φορά. Η νέα δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, ο οποίος μελετώντας το περιεχόμενο των καταθέσεων και των στοιχείων των ιατροδικαστικών εκθέσεων, έκρινε πως το επεισόδιο που οδήγησε σε τετραπληγία το κοριτσάκι ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας και δεν οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, η 33χρονη γυναίκα λίγους μήνες πριν χορηγήσει, όπως κατηγορείται, τη θανατηφόρα δόση και τα μήνυ στο παιδί της, αφαιρώντας του τη ζωή, είχε προσπαθήσει και πάλι να το δολοφονήσει και μάλιστα μέσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων γιατρών, προκύπτει ότι η μικρή Τζορτζίνα νοσηλευόταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει την καρδιακή ανακοπή που η μικρή Τζορτζίνα υπέστη μέσα στο νοσοκομείο σε εξωτερική επέμβαση και δει από τη μητέρα της, αλλά το αποτέλεσμα αποσοβήθηκε λόγω της άμεσης παρέμβασης των γιατρών που στάθηκαν σωτήριες για τη ζωή του παιδιού. Και περνάμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και στη συμπεριφορά των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο. Κερδίζουν έδαφος σε ό,τι αφορά τα ταξίδια ή πυρωτικοί προορισμοί, διότι κακά τα ψέματα το κόστος των ακτοπλοϊκών ταξιδίων έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Πάρα πολλοί σκέφτονται να πάρουν το αυτοκίνητο την οικογένεια και να πάνε κάπου κοντά έτσι λίγες μέρες εν είδη διακοπών. Την εναλλακτική των διακοπών σε κοντινούς υπηρωτικούς προορισμούς φαίνεται πως επιλέγουν αρκετοί Έλληνες φέτος, προκειμένου να αποφύγουν το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που έχουν ανατιμηθεί έως και 3 φορές τους τελευταίους μήνες, με τη συνολική αύξηση να ξεπερνά το 35% σε κάποια νησιά. Και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, το κόστος της μετακίνησης επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των διακοπών εξαιτίας της μεγάλης αύξησης στην τιμή της βενζίνης. Για το λόγο αυτό, στην κορυφή των προτιμήσεων όσων ταξιδεύουν με αυτοκίνητο δίνεται σε περιοχές κοντά στον τόπο κατοικίας των ταξιδιωτών, που δεν απέχουν δηλαδή περισσότερο από 2 έως 2,5 ώρες. Έτσι, ακόμα και αν το συνολικό κόστος της μετακίνησης με το αυτοκίνητο είναι σαφώς αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εν τούτη σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται μικρότερο σε σύγκριση με ταξίδι με πλοίο. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικογένεια που σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε τα μέλη της να πληρώσουν ξεχωριστά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και επιπλέον και για τη μεταφορά του οχήματος. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, οι υπηρετικοί προορισμοί είχαν ήδη ανέβει στις προτιμήσεις των Ελλήνων από τα προηγούμενα 2 καλοκαίρια, όταν εν μέσω πανδημίας αρκετοί επέλεγαν το ταξίδι με αυτοκίνητο παρά με άλλο μέσον. Έτσι, οι νέες συνθήκες έβαλαν στο χάρτη των διακοπών και περιοχές πέραν των νησιών και παραδοσιακών τουριστικών προορισμών. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή τους, σε αρκετές περιπτώσεις οι ταξιδιώτες επιλέγουν την εναλλακτική λύση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Ελλάδα, μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, είναι το 3ο τρίμηνο που καταγράφει την υψηλότερη ζήτηση στην Ευρώπη σε βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, με αύξηση 26,5% σε σχέση με το 2019. Οι οικογένειες με παιδιά επιλέγουν όλο και περισσότερο αυτή τη λύση για τις διακοπές τους, καθώς τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τους δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τα έξοδα, όπως το καθημερινό φαγητό έξω. Με βάση στοιχεία από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και σύμφωνα με όσα επισημαίνουν στελέχη του τουρισμού, ανάμεσα στις πρώτες επιλογές όσων επιλέγουν διακοπές με το αυτοκίνητο βρίσκεται η Πελοπόννησος,
με διαρκώς νέες περιοχές να κερδίζουν τις προτιμήσεις των εγχώριων τουριστών. Επίσης, περιοχές της Εύβοιας προσελκύουν αρκετούς κατοίκους της πρωτεύουσας, ενώ και περιοχές του νομού Μαγνησίας βρίσκονται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις όσων κάνουν διακοπές με αυτοκίνητο. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ της εκπαίδευσης. Πρώτων πυλών είναι η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι περιμένουν να δουν σε ποιες σχολές θα εισαχθούν. Ωστόσο, όταν βρεθούν έξω από το Πανεπιστήμιο για την εγγραφή, θα δουν ότι το κόστος της φοιτητικής εστίας σε συγκεκριμένες τουλάχιστον πόλεις της χώρας, με προεξάρχουσα την Αθήνα, την πρωτεύουσα, είναι απαγορευτικό. Ένα κόστος που έχει εκτοξευτεί κυριολεκτικά στα ύψη. Αν βρει κανείς σπίτι, ιδίως στην Αθήνα, όπου το Airbnb κυριολεκτικά έχει ξεσαλώσει. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα παραμείνουμε ακολούθως στο θέμα, διότι έχουμε να μιλήσουμε με τη γνωστή πατρινή αρχιτεκτόνισσα, την Αγγελική Τσονάκα. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται η έβρεση σπιτιού στην Αθήνα για τους φοιτητές από όλες τις περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Πάτρας, που ετοιμάζονται να πάνε για να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια και τεχνολογικές σχολές της πρωτεύουσας. Αυξημένες τιμές, ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια και χαμηλή διαθεσιμότητα, συνθέτουν την εικόνα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που ψάχνουν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα για τους νέους φοιτητές. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που οι ανατιμήσεις σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών πιέζουν ήδη ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο χάρτης των φοιτητικών κατοικιών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, καθώς σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του πανελλήνιου δικτύου Real Estate, μετά την ραγδαία αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αναζήτηση ποιοτικού ακινήτου αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Τη φετινή χρονιά, ωστόσο, έχει αυξηθεί η ζήτηση στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πλέον η αύξηση των εγγραφών στην πλατφόρμα Airbnb στις top περιοχές του κέντρου της Αθήνας αγγίζει το 24% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, όπως εξηγεί ο ειδικός. Μάλιστα, σε ρυθμούς ρεκόρ θα κινηθεί και η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα φέτος, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, Νάσος Γαβαλάς. Ήδη από την Άνοιξη προβλέπαμε ότι οι κρατήσεις για τη φετινή σεζόν ήταν πιθανό να ξεπεράσουν ακόμα και αυτές του 2019, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά, σημειώνει ο κύριος Γαβαλάς και προσθέτει. Παρά ένα σχετικό μουδιασμένο Ιούνιο, κυρίως στην Κρήτη, πλέον θεωρούμε ότι η υπόλοιπη καλοκαιρινή σεζόν θα κινηθεί σε επίπεδα ρεκόρ για τη βραχυχρόνια μίσθωση, τόσο σε επίπεδα πληρότητας, όσο και σε επίπεδα τιμής διανυκτέρευσης. Πόσα είναι τελικά τα καταλήμματα στις πλατφόρμες? Αυτό είναι ερώτημα που πλανάται διαρκώς στις συζητήσεις που αφορούν και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων διευκρινίζει ότι όταν λέμε καταλήμματα, μετράμε κάθε είδους κατάλημα που έχει βρει τη θέση του στις online πλατφόρμες κρατήσεων. Οι τύποι των καταλήμματων είναι πάρα πολλοί. Να φανταστεί κανείς ότι ως καταλήμματα λογίζονται ακόμα και μερικά σκάφη όπου μπορεί κανείς ή μια οικογένεια να κοιμηθεί σε αυτά. Ό,τι ενοικιάζεται δηλαδή στις πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιριών, το σύνολο των καταλημάτων της χώρας που βρίσκονται στις πλατφόρμες είναι 188.000 καταλήματα. Όπως σας προανήγγυλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας μέσω Skype την πατρινή αρχιτεκτόνισσα Αγγελική Τσονάκα. Καλησπέρα, κυρία Τσονάκα. Καλησπέρα σας, κύριε Χωρίτο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλες τις ελληνικές οικογένειες που σπουδάζουν ένα παιδί και πρέπει να του βρουν σπίτι σε διάφορες πόλεις της επικράτειας. Ιδίως όμως, εάν πρέπει να βρουν μία γκαρσονιέρα, ένα μικρό διαράκι
στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εκεί τα πράγματα είναι απαγορευτικά. Όταν μια γκαρσονιέρα, αν βρεθεί, εάν δεν έχει συμπεριληφθεί στο λεγόμενο Airbnb, δηλαδή αν δεν έχει μεταλλαχθεί σε τουριστικό δωμάτιο, σε τουριστικό οίκημα, η αξία της γκαρσονιέρας ξεκινάει από τα 300 ευρώ και όπου σε πιάσουν. Αυτά τα κόστη για την ελληνική οικογένεια είναι απαγορευτικά. Δεν μπορούν έτσι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί με τη σημερινή κατάσταση, με την υφιστάμενη κατάσταση όπου η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα είναι ένα γεγονός, να σπουδάσει το παιδί της. Ποια η δική σας οπτική, η κυρία Τσονάκα? Κύριε Χωρίτο, κοιτάξτε, γενικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι σαν βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας και έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση στην πραγματικότητα. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη φοιτητική κατοικία, έχει να κάνει με τις κατοικίες γενικότερα. Όπως είπατε κι εσείς, δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία αυτά τα χρόνια, να υπάρχουν κτίρια τα οποία, ή ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ακόμα, και όλα ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την πρωτεύουσα και την πρωτεύουσα, τα οποία αγοράζονται από εταιρείες και μετατρέπονται σε ξενοδοχεία στην πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να μειώνεται πάρα πολύ ο όγκος των διαθέσιμων διαμερισμάτων και να αυξάνονται πάρα πολύ τα ενοίκια. Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε μία φούσκα οικιστική των ακινήτων, ναι, στην πραγματικότητα. Και το πρόβλημα, κυρία Τσονάκα, δεν εντοπίζεται μόνο στους φοιτητές που είναι μείζον πρόβλημα όταν δεν μπορούν να βρουν ένα φτηνό σπίτι, μία γκαρσονιέρα να βάλουν το κεφάλι τους για να σπουδάσουν. Εντοπίζεται και εστιάζεται και στα νέα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους και δεν δίνονται με τίποτε να βρουν μία μικρομεσαία κατοικία, ένα σχεδόν ας πούμε οικονομικό διαμέρισμα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δηλαδή είναι σε πολλαπλά επίπεδα αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που προέκυψε και μέσω των πληστηριασμών, όπου είδαμε οι τράπεζες να έχουν στα χέρια τους εκατοντάδες ακίνητα Ελλήνων και να τα προωθούν σε ξένα funds, τα οποία ας πούμε τα εκμεταλλεύονται για τουριστικούς λόγους. Ακριβώς έτσι είναι. Γενικά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, στην Ελλάδα ένα στα δύο νοικοκυριά χαλάει πάνω από 40% του εισοδήματός του για τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την στέγαση. Δηλαδή το ενίκιο και τους λογαριασμούς. Με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα φτωχοποιείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και παράλληλα υπάρχει το άλλο φαινόμενο, ότι έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με κλειστά διαμερίσματα, δηλαδή με κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν αυτή την εποχή. Δυστυχώς η Ελλάδα με την παρούσα κυβέρνηση ιδιαίτερα θεωρεί ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός, με αποτέλεσμα να αφήνει ανεξέλεγκτο αυτό το κομμάτι και να δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση των οικογενειών, των φοιτητών και των νέων ζευγαριών, όπως είπατε κι εσείς. Γιατί παρόλο που υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους και έχουν ανάγκη να βρουν ένα σπίτι για να στεγάσουν τον ερωτά τους πιθανότατα. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά ένα απατηλό όνειρο με την κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα και βέβαια δεν έχουμε καμία ελπίδα να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον, γιατί αν σκεφτείτε το που έχει φτάσει το κόστος της ενέργειας και άρα αυτό σημαίνει κατευθείαν ότι μεταφράζεται σε ένα πολύ μεγάλο κόστος για λογαριασμούς ΔΕΗ, θέρμανσης κτλ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα νέο ζευγάρι ή ακόμα και για ένα φοιτητή πολλές φορές να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόστος. Γενικά η άποψή μου είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ρυθμίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή αν η πολιτεία δεν βρει έναν τρόπο να ρυθμίσει αυτές τις καταστάσεις και αφήνουμε ανεξέλεγκτες τις αγορές, προφανώς τα αποτελέσματα θα είναι παρόμοια με αυτά που βλέπουμε τώρα και ακόμα χειρότερα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, κυρία Τσονάκα, δοθέντος ότι ναι μεν η επαγγελματική σας ιδιότητα σχετίζεται με την αρχιτεκτονική, αλλά είστε και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις προηγούμενες εκλογές ήσασταν υποψήφια βουλευτή στην Αχαΐα
με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία είναι να ασκούμε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταθέτουμε και απτές προτάσεις, πως είπαμε, για τα ανακύπτοντα προβλήματα στη φοιτητική στέγη. Η μικρομεσαία ελληνική οικογένεια που είχε ένα παιδί που πρέπει να σπουδάσει, δύσκολα θα τα καταφέρει, καθότι τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί της φοιτητικής στέγης σε δυσθεώρατα ύψη. Όπως είπαμε, ένα νέο ζευγάρι που ξεκινάει τη ζωή του, άρα ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι και ισχνός, δύσκολα μπορεί να βρει ένα φτηνό σπίτι. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες. Και λίγο πολύ τους αγγίξαμε και με τη συζήτησή μας έτσι όπως την κάναμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, το ένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να ανακάμψουν την ενεργειακή φτώχεια και την επιστημιστική κρίση, οι οποίες συνδέονται άμεσα και με το κομμάτι της στέγασης προφανώς. Το δεύτερο είναι να υπάρξει ένας τρόπος, και αυτός βέβαια έχει να κάνει με την κατάργηση του τοχευτικού νόμου, ιδιαίτερα έτσι όπως έχει κατατεθεί και λειτουργεί αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία, και να προστατευτεί τουλάχιστον η πρώτη κατοικία των λαϊκών και μέσων στρωμάτων. Θα πρέπει μετά με κάποιο τρόπο να ελεγχθεί το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή των Airbnb, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε τα ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή εκτοξεύονται στο Θεό, γιατί ακριβώς υπάρχει τεχνητή έλλειψη στην αγορά σε κατοικίες. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν επαρκείς κατοικίες για όλους. Το δε τέταρτο μέτρο αφορά ακριβώς αυτούς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Σας τα λέω πολύ περιληπτικά, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη να επεκταθούμε σε όλα αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει τα νέα ζευγάρια να βοηθηθούν είτε με την επιδότηση ενοικίου, είτε με κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις σε αυτούς που θα επιλέγουν να νοικιάσουν το σπίτι τους για 12 μήνη μίσθωση και όχι για μία εβδομάδα ή ένα μήνα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το παράδοξο ότι μπορεί κάποιος να νοικιάζει το σπίτι του μέσω Airbnb και σε μία εβδομάδα, έχοντάς το τις άλλες 3 εβδομάδες κλειστό, να βγάζει περίπου το ίδιο ενίκιο που θα έπαιρνε μισθώνοντάς το όλο το μήνα. Εφόσον υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και η ισχύουσα κατάσταση, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί κάποιος? Δεν είναι αμαρτία, δεν είναι κακή πράξη το να νοικιάσει κάποιος το σπίτι του μέσω κάποιας πλατφόρμας Airbnb, δοθέντος ότι μόνο ανακουφιστικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό λειτουργεί. Άλλο τα ξένα funds που έχουν πάρει 200 σπίτια και λειτουργούν, τα λειτουργούν εν είδη διάσπαρτου ξενοδοχείου, και άλλο ένας οικογενειάρχης που έχει φέρει πίν στα Βραχνέικα του Δήμου Πατρέων ένα εξοχικούλι και κοιτάζει μήπως βγάλει κάποια χρηματάκια το καλοκαίρι. Αυτό είναι θεμητό από τη μία. Μα βέβαια, για να είμαι ξεκάθαρη και να μην υπάρχει παρεξήγηση, προφανώς η ζημιά δεν γίνεται από τους ανθρώπους που έχουν μια επιπλέον κατοικία και την νοικιάζουν βραχυχρόνια γιατί δεν έχουν βρει κάποιον ενοικιαστή. Αν όμως υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση από το κράτος η οποία τους δίνει φοροελαφρύνσεις για να νοικιάζουν 12 μήνα το ακινήτό τους, προφανώς θα προτιμήσουν μία μίσθωση η οποία θα απελευθερώσει ένα ακίνητο μες στην αγορά παρά τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό λέμε ως προς τους ιδιώτες. Όσον αφορά όμως τα funds, θεωρούμε ότι θα πρέπει τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τεράστια διάσπαρτα ξενοδοχεία, όπως είπατε κι εσείς. Έτσι, ακριβώς μου το είχε πει πέρυσι εδώ στο στούντιο του Super B, στο κεντρικό δελτίο, ο γνωστός συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής και εκδότης του περιοδικού Άρδιν, ο Γιώργος Καραμπελιάς, μου λέει, με έδιωξαν από το γραφείο μου στην Αθήνα που είχα το περιοδικό Άρδιν, διότι μου είπαν, Γιώργο, πρέπει να το κάνουμε, να το δώσουμε σε πλατφόρμα Airbnb. Εσύ μας δίνεις 500 ευρώ και βρήκα να το νοικιάσω με 1500. Μάλιστα, όπως μας αποκάλυψε, ένας Κινέζος, εταιρεία προφανώς που είναι διευθύνων σύμβουλος ο συγκεκριμένος Κινέζος, εξαγόρασε 777 διαμερίσματα στην πρωτεύουσα.
τα οποία φυσικά άμεσα λειτουργούν ως Airbnb, ως τουριστικά καταλήμματα, έτσι. Δηλαδή, έπεσαν πάνω στα μωράκια. Το κέντρο της Αθήνας έχει... Παρακαλώ. Το κέντρο της Αθήνας έχει αλλάξει χαρακτήρα τελείως. Δηλαδή, πλέον δεν μιλάμε για ένα κέντρο με οικιστική χρήση ή έστω με χρήση που να έχει να κάνει με καταστήματα, με γραφεία και τέτοια. Παντού υπάρχουν Airbnb. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο δεν μπορεί η πολιτεία να κάνει ότι δεν το βλέπει. Καταλάβατε. Αυτό... Και γι' αυτό μιλάμε πρέπει... ότι το πρόβλημα... Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και έχετε πολύ δίκιο, κυρία Τσονάκα, υπό την έννοια ότι όλα αυτά γίνονται ανεξέλεγκτα. Όφιλε η ελληνική πολιτεία να βάλει, να θέσει κανόνες σε αυτές τις μαζικές εξαγορές των ελληνικών διαμερισμάτων, οι οποίες προκύπτουν συνήθως μέσω πληστηριασμών, δηλαδή πρώτα τα παίρνουν οι τράπεζες και ακολούθως προωθούνται σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 80% έτσι γίνεται, σε ξένα φάντσι, σε μεγάλες επιχειρήσεις κινέζικες και όχι μόνον, διότι εντός ολίγου 10 άνθρωποι θα έχουν όλα τα σπίτια της Ελλάδας αν συνεχίσουμε έτσι, και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είναι γηγενείς αλλά ξένες πολυεθνικές. Και το πρόβλημα θέσαμε είναι κανόνες, δηλαδή έγκαιρα. Για να μείνουν. Τι λέτε? Λέω και το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα δεν θα έχουν σπίτια για να μείνουν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα όλων. Σαν δηλαδή, το μετανάστη στη δική του γη. Έτσι. Ακριβώς, λοιπόν, ναι. Κλείνοντας, κυρία Τσονάκα, ωραία τα λέτε, αλλά και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσατε τη χώρα, ψηφίσατε μετά από μνημονιακή επιταγή και καθιερώσατε τους λεγόμενους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Οπότε δύσκολα μπορεί να αντισταθεί το κίνημα εναντίον των πληστηριασμών, αφού με ένα κουμπί ένας συμβολιογράφος το πατάει και σου παίρνει το σπίτι. Κάτι που συνέχισε και η σημερινή κυβέρνηση. Τι λέτε από αυτό? Μόνο που υπήρχε ένας πτωχευτικός νόμος, ο οποίος προστάτευε τουλάχιστον την πρώτη κατοικία. Ενώ εδώ πέρα τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε για την πρώτη κατοικία. Και όταν φτάνουμε να υπάρχουν άνθρωποι όπως μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος στην Αθήνα που έχασε το σπίτι της για 15.000 ευρώ σε οφειλές, σε πιστωτικές κάρτες, μιλάμε πλέον για έναν ανάλγητο νόμο και για ένα ανάλγητο κράτος από πίσω. Άρα νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ, και γι' αυτό και όλα συντάσσομαι με αυτό το συγκεκριμένο χώρο, ότι έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο και προσπαθεί, όπως πολλές φορές, όπως είπατε και εσείς, και μέσω μνημονιακών υποχρεώσεων υπήρξε αυτή η προσπάθεια και θεωρώ ότι ήταν ορατή και στο υπόλοιπο της κοινωνίας να προφυλάσει τουλάχιστον την πρώτη κατοικία και τα λαϊκά και μεσαία στρώματα. Σε ένα βαθμό. Τονάκα, άνω τελεία θα βάλουμε, είναι μια χρήσιμη συζήτηση. Θα αναλύσουμε όλα αυτά που είπαμε. Χρειάζεται εκπομπή και δυστυχώς είναι δελτίο ειδήσεων. Έχουμε να λέμε καθοδόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο θέμα είναι ένα σπουδαίο ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου που σχετίζεται με τα νέα ζευγάρια τα οποία απελπίζονται στις μεγαλοπόλεις, έχουν σπουδάσει, έχουν πάρει μάστερ, δοκτορά, αλλά δουλειά δεν υπάρχει. Επιστρέφουν στα νησιά τους και φτιάχνουν απίθενες κυριολεκτικά επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα προβαίνουν ακόμα και σε εξαγωγές. Ο Μάνος Σταυριανός κατάγεται από την Άξο και η σύζυγός του Φανή Ρούσου από την Πάρο. Φανή, ντομάτες. Α, τέλεια. Ωραία. Είναι ώριμες, όπως πρέπει για να κάνουμε τη μαρμελάδα ντομάτα. Η Φανή είναι διατροφολόγος και αποφάσισαν ολόκληρη οικογένεια να εγκατασταθεί και να επενδύσει στην Πάρο, όχι στον τουρισμό όπως οι περισσότεροι, αλλά στην Παριανή, γενικότερα κυκλαδίτικη γαστρονομία. Δημιούργησαν ένα εργαστήριο παραγωγής και διάθεσης τοπικών ποιοτικών προϊόντων, δίνοντας του μάλιστα το όνομα Κέρος, το νησί με αρχαιολογικό ενδιαφέρον που βρίσκεται στο τρίγωνο Νάξου, Κουφονησίου και βορειοδυτικά της Αμοργού. Εκμή του δώρατος της επιχείρησης, η ποιότητα.
Το μυστικό βρίσκεται στην καλλιέργεια. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι αποκλειστικά παριανές και κυκλαδίτικες και συνεργαζόμαστε και με παριανούς παραγωγούς και από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Οι πρώτες ύλες είναι διαλεκτές, τις μεταποιούμε και βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε ότι αρέσει στον κόσμο. Τα τελευταία 5 χρόνια ζούμε στο νησί. Να κάνουμε το όνειρό μας στην ουσία πραγματικότητα, που ήταν να δημιουργήσουμε το εργαστήριό μας με τα δικά μας προϊόντα, τα οποία θα αναδείξουν και τα τοπικά προϊόντα του νησιού και των Κυκλάδων γενικότερα, αλλά σε συνδυασμό με μια σωστή, με σωστές και υγιεινές συνταγές λόγω του επαγγέλματός μου. Και το ταχύνι με μέλι. Εδώ βλέπουμε και μέλι παριανών παραγωγών. Εδώ είναι ένα προϊόν το οποίο το βρίσκει κάποιος μόνο εδώ. Είναι πετιμέζι μούρου, το οποίο βγαίνει σε 50 συλλεκτικές συσκευασίες για φέτος και είναι superfood. Όλα τα προϊόντα είναι χωρίς ζάχαρη. Χρησιμοποιούμε φυσικές γλυκαντικές ύλες, είτε μέλι, είτε πετιμέζι χυμοσταφυλιού, για να μπορέσουμε να δώσουμε γλυκύτητα που χρειάζεται. Και δεν έχουμε και πουθενά συντηρητικά, βέβαια. Μαρμελάδα βερίκοκο, μαρμελάδα πορτοκάλι, αποκλειστικά παριανή πρώτη ύλη, όπως και η ελιά και η ντομάτα. Η ελιά και η ντομάτα πραγματικά είναι ένας κωδικός ο οποίος φεύγει πάρα πολύ και συνοδεύεται με τυράκι, άψογα σε πλατό τυριών και κρύα πιάτα. Εδώ είναι τα κριτσίνια από παντζάρι, τα οποία και αυτά τα καλλιεργούμε εμείς. Εδώ είναι οι ελιές παριανές. Εδώ είναι κάπαρι παριανή, βαλσάμικο και αυτό ακόμα ένα φυσικό προϊόν. Συνοδεύεται με σαλάτα χωρίς ζάχαρη και αυτό. Η κέτσαπ χωρίς ζάχαρη και αυτή, με μέλι. Φτιάξαμε το εργαστήριο για να έχει παραγωγή 365 μέρες το χρόνο. Δεν θέλουμε να δουλέψουμε απλά 3 μήνες τη σεζόν, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι φευγαλαίο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μέσα από αυτό. Έχουμε γερές βάσεις, γιατί εγώ ως επαγγελματίας διατολόγος και ως σύζυγος με τις καλλιέργειες μπορούμε να υποστηρίξουμε και καλή ποιότητα, αλλά και ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να απευθυνθεί σε όλους, με γνώσεις, δηλαδή μπορώ να υποστηρίξω αυτό που δίνω και να δώσω τις κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άλλος. Κριτσινάκια μας, έτοιμα, μοσχομυρίζουμε. Οι δραστηριότητες τέτοιων μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων εντάσσονται σε προγράμματα επιδότησης. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν με εθνικά ή κοινοτικά κονδύλια. Και εμείς εδώ με ΕΣΠΑ είμαστε. Όμως το ΕΣΠΑ είναι για λίγους, δεν είναι για πολλούς. Γιατί πρέπει πρώτα να έχεις εξασφαλίσει το ποσό της επένδυσης, να το δαπανίσεις και μετά να το εισπράξεις από το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Πρέπει το κράτος σε αυτή την περίπτωση να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά, ώστε να βοηθηθούν όλοι. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε ουσιαστικά την έναρξή μας από το 2017, ουσιαστικά όμως το 2020 ανοίξαμε, δεν εισπράξαμε εμείς 3 χρόνια λόγω δυσκολιών, δεν εισέσπραξε και το κράτος. Εάν ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, θα υπήρχε μια win-win συνεργασία και θα ήμασταν ευχαριστημένοι όλοι. Η τοπική κοινωνία στηρίζει την προσπάθεια του Μάνου και της Φανής, οι οποίοι φιλοδοξούν η ποιότητα να τους ανοίξει δρόμους όχι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά γιατί όχι και στο εξωτερικό. Η κρέμα λαδολέμονου μας την έχουν ζητήσει και από την Αμερική και από το Ντουμπάι προς το παρόν και ευελπιστούμε να το κάνουμε εξαγωγή το χειμώνα στα μέρη αυτά. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ζήτησες να με δεις για εκείνον τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέλω να σας εξηγήσω κάθε τεχνολογία με λεπτομέρεια. Τι θέλω να ξέρω? Μα να μην ξέρετε πώς θα κάνουμε οικονομία στα καύσιμα. Δεν θέλω. Ή τις δυνατότητες ενός τηλεφωνικού κέντρου στο cloud. Ρε παιδάκι μου, δεν θέλω να τα ξέρω. Θέλω να τα έχω. Γίνεται. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από τεχνολογία. Φτάνει να ξέρεις πόσο τη χρειάζεται η επιχείρησή σου. Γι' αυτό στην Κοσμοτέ, εσύ μας λες τις ανάγκες σου και εμείς σου δίνουμε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr και μάθε πώς θα αξιοποιήσεις την επιδότηση ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαι δηλωμένη για 4 ώρο, αλλά δουλεύω 8 ώρο. Θα καλύψει εσύ το συνάδελφο, λένε. Αλλά για πληρωμή, ούτε κουβέντα. Υπερορίες. Ποιες υπερορίες? Στην αγορά εργασίας, πολλοί έχουμε ακούσει μια τέτοια ιστορία. Τώρα όμως, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα αλλάζουν.
Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα η δουλειά σου φαίνεται. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα.